ώρα είναι 1:30 και η χιονόπτωση στα διόδια της Τραγάνας είναι έντονη. Εδώ αστυνομικοί σταματούν τους διερχόμενους οδηγούς των γιοταχή και τους υποχρεώνουν να βάλουν αλυσίδες. Λοιπόν, ναι. Αλυσίδες έτσι απαραίτητες, θα σταματήσανε. Ναι. Πρέπει να βάλεις αλυσίδες γιατί δεν γίνεται. Μέχρι εδώ χιόνια πάρα πολύ. Υποχρεωτικά θα τα βάλουμε από Καστοριά. Από εκεί δεν έχει χιόνια καθόλου, μόνο εδώ έχει. Εδώ. Τι να κάνουμε. Ενημερώσανε να σταματήσετε για να βάλετε αλυσίδες. Ναι, μας ενημερώσαν η αστυνομία να βάλουμε αλυσίδες. Δεν γίνεται. Είναι απαραίτητα. Η κατάσταση μέχρι εδώ που ήρθαμε ήταν καλή γιατί ήταν τα χιονιστικά. Τώρα φύγανε και πιο κάτω, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε αλυσίδες. Μέχρι τώρα έχουμε έρθει καλά. Από Λαμία ερχόμαστε, μια χαρά είμαστε. Έχετε αλυσίδες, ξέρετε. Ναι, βεβαίως, έβαλα. Είμαστε εντάξει. Τώρα βάζουμε και στο άλλο αυτοκίνητο μπροστά για να προχωρήσουμε στην κατεύθυνσή μας στην Αθήνα. Με 5 πόντους χιόνι, ναι, σταμάτησε η κυκλοφορία. Έχω πάει σε ευρωπαϊκές χώρες, με μισό μέτρο χιόνι δεν σταμάτησε ποτέ. Πίστεψέ με. Αλυσίδες για πού, για 5 πόντους χιόνι. Όπως βλέπετε, ο μηχανισμός είναι όλος σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή. Έχει ενεργοποιηθεί το σχέδιο χιονοπτώσεων της υπηρεσίας μας. Είναι δυνάμεις σε διασπορά, ερπιστριοφόρα οχήματα, οχήματα με λεπίδες δικά μας, συνδράμουν όπου απαιτηθεί. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερο από την Αρκίτσα και κάτω, στο κομμάτι το εθνικό Αρκίτσα, Μαρτίνο, Βιωτή, Αττική. Εκεί εστιάζονται τα προβλήματα. Η χιονόπτωση το βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη. Ψιλοπροβλήματα υπάρχουν. Ο δρόμος δεν έχει κλείσει, δεν υπάρχει. Με αλυσίδες κινούνται τα οχήματα. Απλά χρειάζεται πάρα προσοχή γιατί έχουμε αντιμετωπίσει φαινόμενα οδηγών οι οποίοι κινούνται στο δίκτυο χωρίς αλυσίδες και σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία στα δίδυα της Τραγάνας τους σταματάμε ή για να μην προχωρήσουν ή για να βάλουν αλυσίδες. Έχουμε και κάποια ψιλοθέματα με μεταφορές νευροπαθών από σημεία τα οποία είναι λίγο επικίνδυνα και πρέπει να πάνε για αιμοκαθάρσεις κλπ. Έχουμε πτώσεις δέντρων πάλι σε κάποια σημεία όπου πάλι επεμβαίνει η υπηρεσία μας για καθαρισμούς. Και από την πλευρά του Μαρτίνου προς Κάστρο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, είχαμε κανένα 2-3 περιπτώσεις μενταλίκες που διπλώσαν στην άκρη του δρόμου. Επενέβη γερανή με τη νέα οδό, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Απλά εφιστώ την προσοχή στους συμπολίτες μας, αλυσίδες. Αλυσίδες, αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να κινηθείς με τέτοια χιονόπτωση και με τέτοιο ύψος χιονί στον δρόμο. Έχετε χρειαστεί να επέμβετε κάπου για εγκλωβισμούς, απεγκλωβισμούς, σε τίποτα ορεινά σημεία? Προς το παρόν όχι, δεν έχουμε προβλήματα τέτοια. Μόνο κανένα 2 μεταφορές νευροπαθών που χρειάστηκε να κάνουν αιμοκαθάρσεις προς τα νοσοκομεία και σε κάποιες περιπτώσεις όπου είχαμε πτώσεις δέντρων συνεπία του χιονιού και πάλι επενέβη η υπηρεσία μας για καθαρισμούς κλπ.